Εσύ που πώς θα ζήσει ο άλλος, αυτό σου λέω. Που πώς θα ζήσει ο άλλος με 586. Που... Η ουσία κάνεις, είναι μία. Με 586 ζει άτομο. Γιατί το υποχρεώνεις να ζει με 586. Γιατί το υποχρεώνεις. Δεν έχω κόψει εγώ. Από την άλλη, δεν μου έκοβε και ο πελάτης, ο αντίστοιχος. Δηλαδή, πώς τον εννοώ, ο εργοδότης, να το πούμε. Η διαφημιστική εταιρεία είχε ένα διαφημιστικό το οποίο είχα κάνει το 2007. Δηλαδή, ήταν ένα έργο που δεν είχε ολοκληρωθεί. Και, δηλαδή, ενώ είχαμε κάνει μία δουλειά και είχα πάρει κάποια χρήματα και ζήτησα να κόψουμε το παραστατικό, να βρούμε το παραστατικό, μου λέει, επειδή αυτό το διαφημιστικό παίχτηκε στην επαρχία, μέχρι να ολοκληρωθεί και να δούμε αν θα παίχτηκε στην Αθήνα, άσε να κόψουμε ένα μαζί. Απλώς δεν ήταν, δεν είχα, ήταν μία δουλειά στην οποία είχαν δοθεί δύο επιταγές, οι οποίοι ήταν με διαφορετική ημερομηνία. Είναι για μία δουλειά συγκεκριμένα και επειδή εγώ το διάστημα του καλοκαιριού μας τελείωσε, είχατε προσωπικά κάποια δουλειά μας στην επαρχία με περιοδία κτλ. Ούτε έκανα εγώ μίλησα, ούτε αυτοί με πήραν τηλέφωνο, ούτε εγώ το είχα ξεχάσει. Με αποτέλεσμα όταν με φώναξε το ΣΔΟΕ, εγώ είχα ξεχάσει και τη δουλειά. Δεν θυμόμουν να κάνω για ποια δουλειά είναι. Γιατί είχαν περάσει 7 χρόνια. Δεν, ούτε καν μου πέρασε στο μυαλό. Βλάκα! Με αποτέλεσμα όταν με φώναξε το ΣΔΟΕ, εγώ είχα ξεχάσει τη δουλειά. Δεν θυμόμουν να κάνω για ποια δουλειά είναι. Βλάκα! Βλάκα! Γιατί είχαν περάσει 7 χρόνια. Δεν, ούτε καν μου πέρασε στο μυαλό. Βλάκα! Βλάκα! Εκ παραδρομής έγινε αυτό. Βλάκα! Βλάκα! Νομίζω ότι ουσιαστικά θα είμαι ηλίθιος. Δεν έγινε εκ παραδρομής. Παιδιά, ειλικρινά, έγινε εκ παραδρομής. Είσαι ξεφτύλαδρα, τι να σου πω. Έγινε εκ παραδρομής. Παιδιά, ειλικρινά, έγινε εκ παραδρομής. Πάμε 586. Είσαι καραγκιόζης. Νομίζω ότι ουσιαστικά θα είμαι ηλίθιος. Βλάκα! Βλάκα! Νομίζω ότι ουσιαστικά θα είμαι ηλίθιος. Βλάκα! Βλάκα!